Καπιντέ. Κύριε Αντωνοπούλου, στα σοβαρά περιμένει. Εγώ τον κύριο Βαρεμένο θέλω να ακούσω. Διάλογο σοβαρό. Εγώ θα σας παρακαλέσω να μην με βάλετε σε αυτό το ακροδεξιό θέατρο, να μου αφήσετε να πω τη γνώμη μου, την άποψή μου να διατυπώσω και να σας πω ότι η εγκληματική δράση δεν πρέπει να εξισώνεται με πολιτική δράση. Θα σας παρακαλέσω και εσάς πάρα πολύ θερμά. Εδώ έχουμε πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, περιβάλλονται το μανδύα της πολιτικής, δυστυχώς, από μια νομιμοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών που προήλθε από το προεκλογικό. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια νοήτως πολιτική δράση? Εδώ, 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 εδώ. Σας είπα ότι εδώ έχουμε πράξη του κοινού ποινικού δικαίου. Έχουμε διαδοχικά μικρά πραξικοπήματα. Έχουμε ανθρώπους που αναλαμβάνουν το ρόλο του κράτους να επιβάλλουν την νομιμότητα, αν είναι δυνατόν, η χιτλερική παρανομία, και απευθύνουμε στον ελληνικό λαό, σε κανέναν άλλον, ο οποίος υποφέρει, ο οποίος ματώνει, ο οποίος ζει ένα φιάλτη. Ζει μια τραγωδία. Εσύ, ρε ορφανό του Στάλιν, θα αποκαλείς εμένα χιτλερικό. Κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε ευγενικοί. Κύριε Κασιδιάρη, του Στάλιν, κύριε Αντωνοπούλου, να μας αποκαλώ χιτλερικό. Δεν το επιτρέπω, κύριε Αντωνοπούλου, ας είμαστε ευγενικοί. Με συγχωρείτε, κύριε Βαρεμένε, στη Σοβιετική Ένωση δεν μαθήτευσε. Κύριε Βαρεμένε, θα ήθελα... Και τα κλείτε, τι θα κάνετε δηλαδή εμείς σαν κυβέρνηση, θα μας στέλνετε στη Σιβηρία, σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Παρακαλώ. Κύριε Κασιδιάρη, δεν ακούγεστε. Αν νομίζετε πως έχει ρόλο η παρουσία μου εδώ, σας παρακαλώ αφήστε με να πω την άποψή μου.